Γιατί έχει μεγάλη σημασία να ακούσουμε πώς βίωσε ο πρώτος πολίτης του Αγίου Νικολάου αυτήν την μάχη με τον κορονοϊό. Γιατί βρεθήκατε και στο σπίτι σε κατοίκον καραντίνα, αλλά νοσηλευτήκατε και στο νοσοκομείο της πόλης του Αγίου Νικολάου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Δασκαλάκη, καλησπέρα σε όλους. Ναι, είναι γεγονός ότι είχα την τύχη, την ατυχία, όπως θέλετε πέστε το, να βιώσω αυτήν την κατάσταση που ταλαιπωρεί όλο τον κόσμο τον τελευταίο χρόνο. Να ζήσω από πρώτο χέρι, αν θέλετε, αυτήν την υπόθεση και το πώς αντιδράει ο τομέας υγείας και η ελληνική κοινωνία απέναντι σε αυτό. Δήλωσα λοιπόν, και το έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι τα νοσοκομεία και οι άνθρωποι που υπηρετούν το χώρο της υγείας σε όλες τις βαθμίδες, από τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, το παραγιατρικό προσωπικό, καθαρίστριες, το διοικητικό προσωπικό, είναι εκείνα τα οποία έχουν δώσει ζωή και κρατάνε ζωντανό το σύστημα υγείας παρόλες τις μεγάλες ελλείψεις αριθμητικά και προφανώς και σε εξοπλισμό. Τα ζητήματα που είχαν δημιουργηθεί στο ΕΣΥ όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν δυνατόν να αντιμετωπιστούν μέσα σε 6 μήνες, σε ένα χρόνο. Παρόλα τα αυτά, επειδή ακριβώς οι άνθρωποι αυτοί έχουν ψυχή, έχουν ανθρωπιά, δείχνουν την αλληλεγγύη τους στους συνανθρώπους τους σε όλο τους το μεγαλείο, γι' αυτό και το σύστημα υγείας έχει καταφέρει παρόλα τα προβλήματα να σταθεί αξιοπρεπέστατα και να εξυπηρετήσει όσο είναι δυνατόν τους συνανθρώπους που η κατάσταση τους οδήγησε να έχουν μεγάλη ανάγκη. Να ξεκαθαρίσω εδώ ότι τα συμπτώματα τα οποία είχα δεν ήταν τόσο σημαντικά, όμως το κύριο βάρος αυτής της ιστορίας είναι η ψυχολογική πίεση, αφού υποχρεώθηκα να νοσηλευτώ 2 φορές στο νοσοκομείο. Η δεύτερη φορά, όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα για μένα δεν ήταν τόσο ευχάριστα. Τι ακριβώς νιώθατε κύριε Δήμαρχε τη δεύτερη φορά, επειδή είπατε ότι είχατε ήπια συμπτώματα αρχικά? Εξ αρχής αυτά τα οποία είχα ήταν κυρίως πυρετός, βήχα και προβλήματα με τον πνεύμονα λίγα, δεν υπήρχαν σημαντικά ζητήματα. Όμως μπαίνοντας τη δεύτερη φορά, γνωρίζοντας ότι είχα κάνει την πρώτη αντιϊκή θεραπεία επί 5 μέρες με, αν θέλετε, με σοβαρά αντιβιωτικά, με τα καινούργια αντιϊκά φάρμακα, βλέποντας ότι ουσιαστικά αυτή η ιστορία δεν απέδωσε, λες τώρα τι κάνουμε παρακάτω. Ακολουθεί και η μονάδα εντατικής θεραπείας και μέχρι σε ποιο επίπεδο, στο πρώτο, στο δεύτερο. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, δεν ήξερε κανείς να πει πώς εξελίσσεται. Φλερτάρατε με τη μονάδα εντατικής θεραπείας, δηλαδή σας είπαν οι γιατροί ότι μπορεί να μπαίνατε και στη ΜΕΘ? Όχι. Αυτό, αν θέλετε, δεν εμφανίστηκε στη διαδρομή. Όμως, ξέρετε, επειδή θεωρεί κανείς ότι όλα τα πράγματα είναι ήρεμα και από την άλλη μεριά αυτό το πράγμα δουλεύει και αγγίζει διάφορα πράγματα, γιατί ξέρουμε ότι αυτή η υπόθεση είναι μια μορφή πολύ δύσκολης και ύπουλης γρίπης. Όπως η γρίπη λοιπόν αγγίζει έναν τομέα, εδώ έχουμε μια ασθένεια η οποία δεν ξέρουμε τι θα αγγίξει. Το πνεύμονα κυρίως, την καρδιά, τα νεύρα, τι. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει όλη αυτή η αίσθηση του άγνωστου και επίσης η διάθεση από τον πολύ κόσμο έτσι, μιας αποστασιοποίησης, μια και αν θέλετε η κοινωνική αυτή απόσταση που επιβάλλεται ουσιαστικά δημιουργεί στους συνανθρώπους μας φυσιολογικά πράγματα. Θέλετε έτσι μια διάθεση να σε κρατήσουν σε απόσταση γιατί φοβούνται. Σας τύχησε όμως αυτό? Σας τύχησε, επειδή μιλήσαμε και κατά τη διάρκεια που νοσούσατε τηλεφωνικά, σίγουρα δεν είναι εύκολο να μην, σε μια δύσκολη στιγμή να μην έχουμε δίπλα μας ανθρώπους που αγαπάμε, που μπορούν να μας πούν μια καλή κουβέντα και να μας βοηθήσουν. Αυτό σας τύγησε και σας τρόμαξε ταυτόχρονα? Αυτό είναι ακριβώς το ζήτημα και είπα ότι παρόλη την προσπάθεια του νοσηλευτικού προσωπικού να καλύψει όσο μπορεί το κενό αυτό, δεν πάβει αυτές τις ώρες να είσαι μόνος. Να σου λείπουν οι δικοί σου άνθρωποι, να σου λείπει η επαφή, η δυνατότητα να επικοινωνήσεις με τους ανθρώπους σου, με τα παιδιά σου, με τους φίλους σου. Αυτό το απλό άγγιγμα, η απλή ματιά, ας το πούμε έτσι, του ανθρώπου με τον οποίο συνυπάρχεις. Ζητήματα τα οποία φαίνονται μικρά, αλλά όταν τα χάσεις τότε συνειδητοποιείς πόσο σημαντικά είναι, Πόσο σημαντική είναι αυτή η υπόθεση του να έχεις τους ανθρώπους δίπλα σου? Ναι, ο πόνος είναι κάτι το οποίο τον βιώνουμε όλοι οι άνθρωποι μόνοι μας. Δεν μπορούμε να τον μοιραστούμε. Αλλά όταν έχεις την αίσθηση του ανθρώπου, του άλλου, ότι είναι δίπλα σου, ότι θέλει να σε βοηθήσει, παίρνεις δύναμη για να προχωρήσεις παρακάτω. Εδώ λοιπόν τώρα, όπως καταλαβαίνετε, στις κλινικές αυτές δεν υπάρχει δυνατότητα επίσκεψης, επισκεπτηρίου. Η παρουσία ακόμα και των νοσηλευτών, επειδή ακριβώς είναι λίγοι και υποχρεώνονται να κάνουν διπλό και τριπλοβάρδιες, είναι απολύτως απαραίτητη και έτσι πρέπει να γίνεται, διότι στις κλινικές αυτές δεν νοσηλεύονται μόνο άτομα που ήδη νοσούν, αλλά και άτομα που πιθανόν νοσούν, που σημαίνει ότι ένας νοσηλευτής που θα μπει στο θάλαμο τον δικό μου, εάν πάει σε θάλαμο μη νοσούντος αλλά πιθανώς νοσούντος, πρέπει να αλλάξει και να ξαναντηθεί από την αρχή για να μην μεταδώσει το νέο. Είναι πράγματα, αν θέλετε, έτσι πρωτόγνωρα. Δεν τα βιώνει κανείς εύκολα, δεν τα συνειδητοποιεί κανείς εύκολα. Μόνο όταν τα ζει στο πετσί. Φοβηθήκατε, τρομάξατε, κύριε Δήμαρχε? Η αλήθεια είναι ότι υπήρξε, αν θέλετε, έτσι και ένα τέτοιο. Όταν δηλαδή ακούσατε ότι έχετε μολυνθεί από τον κορονοϊό, πώς το αντιμετωπίσατε? Ποια είναι η πρώτη σκέψη που μπήκε στο μυαλό σας? Η πρώτη σκέψη είναι και τώρα τι κάνουμε παρακάτω. Σε ποιο βαθμό θα είναι η επίρρεια. Οι εικόνες που υπάρχουν είναι οι δύσκολες εικόνες, μια και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι η τηλεόραση ουσιαστικά αναζητά μέσα για να δημιουργήσει ένταση και να προκαλέσει. Άρα ουσιαστικά αυτά που βγαίνουν στον αέρα είναι τα δύσκολα πράγματα και σε προδιαθέτουν. Παρόλο που μπορώ να πω ότι στο διάστημα που και εγώ νοσηλεύτηκα και στους γύρω θαλάμους υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι από όσους ανθρώπους πέρασαν από εκεί, 2-3 οδηγήθηκαν στη ΜΕΘ. Η μία η νεότερη επέστρεψε, οι άλλοι δύο ηλικιωμένοι δυστυχώς δεν τα κατάφεραν και κατέληξαν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται γύρω σου, δίπλα σου και που δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία, σε βάζουν σε ένα άλλο κανάλι σκέψη, το οποίο δεν είναι εύκολο. Μάλιστα. Και ευχάριστο. Σκεφτείτε τουλάχιστον ότι εσείς νοσήσατε, έχετε αποκτήσει και τα αντισώματα, άρα προς το παρόν είστε πιο ήρεμος σε σχέση με τους ανθρώπους που έχουν νοσήσει. Βεβαίως το θέμα είναι να μην νοσήσει κανείς και πολύ γρήγορα να φύγουμε από αυτήν την άσχημη κατάσταση την οποία βιώνουμε.